here. Και αυτό εδώ είναι το περίπτερο της Smoke. Παιδιά, είναι απίστευτο. Δεν ξέρω πόσες εταιρείες εκεί μέσα βλέπουμε, από τα Yeti, βλέπουμε τα Montreal Vape, Vape Vampire, Surf Juice, Just Juice, American Star. Είναι όλα εδώ. Mad Juice, είναι όλα, όλα εδώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει εταιρεία που να λείπει. The Chemist είναι εδώ. Θα πάμε να δούμε και σε λίγο τα παιδιά από κοντά, να μας πούνε δύο κουβέντες. Φαίνεσαι καλά, για αν γράφεις καλά είναι το θέμα. Λοιπόν, είσαι ο και λέγεσαι? Είμαι ο Τάκης. Ο Τάκης. Και τι κάνεις εδώ? Στιγματίζω, τι να κάνω. Στιγματίζεις, ναι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ, είναι τα Yeti, απίστευτα, έτσι. Πολύ ωραία, ήρθαν και τα Holy Cow, Milkshake, 4 Milkshake, πολύ δυνατά. Θα τα δούμε σύντομα σε παρουσιάσει. Okay. Αναμένω. Λοιπόν, παιδιά, να πω ότι για τη Yeti όσα ακούγονται ισχύουν. Έχει το καλύτερο, μάλλον ένα από τα καλύτερα balance layers που έχω δει ποτέ. Ναι, εγώ θα... εννοείται. Εννοείται. Όχι, είναι πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ ωραία, τα δοκίμασα χθες. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Πάμε. Για πες μας τι έχουμε εδώ. Τι έχουμε, είμαστε στα Montreal. Έχουμε τις 5-6 παλιές γεύσεις και έχουμε και τις 3 καινούργιες. Οι οποίες είναι το Toronto. Το Toronto, το δοκιμάσαμε χθες, ήταν απίστευτο. Το Istanbul. Τέρκης. Το Αβάν το δείξαμε. Α, το Toronto το δείξαμε, το Αβάν το δείξαμε. Ωραία. Εγώ επειδή τα δοκίμασα χθες, είναι απίστευτα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι το Αβάν είναι καπνός από φούρα, από κουβανέζικα φούρα, ήπιο, all day. Το Istanbul είναι ένας καπνός με τουρκικά καπνά, είναι λίγο spicy. Πάρα πολύ ωραίο, ό,τι πιο κοντά στο τσιγάρο. Και έχουμε και το Toronto, το οποίο είναι καπνός με λικέρι. Σπέρδαμο, το οποίο είναι καταπληκτικό, ένα πολύ γκουρμέ. Και σπερδάμο. Ναι, πολύ γκουρμέ. Πολύ γκουρμέ. Πολύ ωραίο. Το προτείνω πάρα πολύ. Εγώ τα προτείνω όλα γιατί τα δοκίμασα, σου λέω χθες, και δοκίμασα και αυτό το υπέροχο τύπου Bailey's, πως είναι. Απίστευτο. Εσείς χάσατε που δεν είσαστε εδώ. Εμείς τα δοκιμάσαμε όλα αυτά. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη φορά. Τα λέμε, θα λέμε. Καλή συνέχεια. Okay. Είμαστε εδώ. Paradox Labradoris. Έχουμε εδώ, να, ο άνθρωπός μας εδώ πέρα. Πες μας λίγο τι θα δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί νομίζω δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμα, εδώ παρουσιάζονται. Εννοείται, έχουμε τη καινούργια σειρά με τα Syndicate. Καπνικά υγρά, πολύ όμορφα όλα. Το κάπο... Βασικά να πω εγώ ότι τα καλύτερα είναι το Soldato και το Consigliere. Είναι το Soldato και είναι και με το κεράς και τη σαμπάνια, το μεσαντζέρο, πολύ δυνατό. Κονσιλιέρε. Το κονσιλιέρε, ναι, είναι με τη βανίλια και το... Απίστευτο. Βανίλια... Ναι, βανίλια και σουσάμ, και αυτό πολύ δυνατό. Βανίλια και σουσάμ, παίζει πάρα πολύ ωραίο ρόλο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι απίστευτο. Εγώ τα δοκίμασα χθες τα υγρά. Απλά δοκιμάστε τα παιδιά. Τίποτα άλλο. Είχαμε δοκιμάσει την πρώτη σειρά που ήταν με τα cookies. Δοκιμάστε και τα καπνικά, θα εκπλαγείτε. Δεν πάει ο νου σας τι έχουν κάνει εδώ. Λοιπόν, θα τα δούμε σύντομα στους οθόνες, γιατί θα τα παρουσιάσουμε σύντομα έτσι κι αλλιώς. Οπότε, θα λέμε την επόμενη φορά. Μέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε εδώ με την κυρία Κωνσταντίνα. Τι ακριβώς επαγγέλλεστε στην εταιρεία? Είμαι υπεύθυνη του δημιουργικού και marketing της εταιρείας. Ακριβώς. Λοιπόν, με την Κωνσταντίνα έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Αυτή ευθύνεται για τα υγρά τα οποία σας δείχνω. Βλέπουμε πολλά καινούργια πράγματα. Βλέπουμε βασικά πολλές εταιρείες μαζί. Βλέπουμε κολοσσούς, όχι απλά εταιρείες, μεγαθύρια. Σας έχουμε φέρει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή.
Δοκίμασαν πολλά πράγματα, πράγματα τα οποία νομίζω θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Έχω εξετασιαστεί πραγματικά. Δηλαδή με... Αφού το λες εσύ, τότε εντάξει, τι άλλο. Έτσι, βέβαια, στο λέει, τελειώσαμε, έδεσε, έκλεισε. Όχι, πραγματικά και ειδικά, επειδή είμαι του καπνικού, ο κόσμος ξέρει ότι επιλέγω καπνικό. Δοκίμασα χθες όλα τα καπνικά τα οποία τα καλύτερα έρχονται. Εντάξει, θα περάσουμε ένα φθινόπωρο σούπερ. Λοιπόν. Τι να πω. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Πάμε για τη συνέχεια. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα από τα περίπτερα της Μόκλη. Περάσει οπωσδήποτε. Θα πάθετε πλάκα, θα πάθετε πλάκα. Το οποίο έχουμε Vampire Vapes, Just Zeus, Yeti και Zeus. Ήρθαμε για χθες, πήραμε τα δωράκια μας, δοκιμάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε τη Vampire Vapes με dessert liquids, με dessert υγρά. Θα κάνουν πάνταγο στην αγορά. Εδώ είναι απίστευτο. Πάμε στη Just Zeus. Ήρθαμε χθες, δοκιμάσαμε απίστευτα πράγματα. Είναι όλα αυτά εδώ. Πάμε στη Yeti. Good morning, my friends. How are you? Απίστευτα. Έχουμε το καλύτερο balance που έχουμε δει σε flavor. Το καλύτερο balance. Δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι όλα αυτά εδώ τα προϊόντα. Θα τα δείτε σύντομα στις οθόνες σας. Θα τα δοκιμάσουμε σύντομα. Και πάμε για Zeus Chocolate. Good morning, ladies. How are you? I'm back again. Εδώ λοιπόν έχουμε την καλύτερη σοκολάτα που μπορείτε να δοκιμάσετε. Όπως βλέπετε, είναι οι κυρίες εδώ μας έχουν δώσει και έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Απίστευτο. Πραγματικά σοκολάτα Γαλακτός. Δεν λέω τίποτα άλλο. Αυτό το περίπτερο είναι ίσως από τα πιο ωραία στην έκθεση. Όλα μαζεμένα εδώ, όλα. Vape Expo 2023. Τι καινούριο περιμένουμε να δούμε από τη Smoky? Λοιπόν, από τη Smoky, φίλε μου, θα δεις καινούριες γεύσεις της Just Juice. Είναι τρεις γεύσεις που είναι από τη σειρά Exotic. Είναι με τσεριμόγια, έτσι, σπάνιες γεύσεις, δηλαδή πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακούσει. Τι είναι τσεριμόγια? Τσεριμόγια είναι ένα φρούτο της Λατινικής Αμερικής, το οποίο μοιάζει, είναι ένας συνδυασμός λίγο παπάγια, λίγο ροδάκινο, λίγο εξωτικά πράγματα. Το συγκεκριμένο προφίλ είναι εξισορροπημένο, είναι και γλυκό και οξινό. Έχει ένα μπάλας μεταξύ των δύο. Η κουρούμπα με φράουλα που είναι πιο γλυκό. Η κουρούμπα είναι ένα φρούτο το οποίο ομοιάζει με την μπανάνα. Μια πολύ καλή γεύση από τη Just Juice είναι το watermelon κεράσι. Το οποίο το κεράσι είναι πάρα πολύ καλό και είναι και δύσκολο υλικό το κεράσι. Πολύ περήφανη για τη σειρά με σοκολάτες στη Juice. Γιατί η σοκολάτα γενικότερα είναι πάλι πάρα πολύ δύσκολο υλικό. Είναι δύσκολο να τη δαμάσεις σαν γεύση γενικά. Πολύ, ναι. Γιατί σου έρχεται, είναι πολύ έντονη, ναι. Σε μπουχτίζει γρήγορα, πηδάει τις, συγγνώμη για το πρόβλημα είναι. Με τις αντιστάσεις. Λοιπόν, εκεί πέρα έχουμε για μένα ένα συγκλονιστικό κωδικό που είναι η σοκολάτα με τη μέτα πατατάκι, που είναι απίστευτο. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι ανάλογο. Όχι, και πραγματικά φοβερή απόδοση στο προφίλ. Έχουμε τη σοκολάτα πορτοκάλι, έχουμε το hot chocolate που είναι ό,τι καλύτερο για τσοκοχόλης που θέλει κάτι σε καθαρή σοκολάτα και μετά πιο κλασικά πράγματα για να που θέλει μια σοκολάτα μπισκότο, μια σοκολάτα καραμέλα. Οπωσδήποτε να δοκιμάσει ο κόσμος το Τορόντο και το τουρκικό από τη Μόντρεαλ. Οπωσδήποτε όμως. Το Τορόντο είναι ένα φοβερό balance μεταξύ καπνικού στοιχείου και Baileys, τύπου Baileys. Καναδέζικο version που είναι με σιρόπι σφένταμου και οπωσδήποτε το τουρκικό που είναι το μπάκο με spicy στοιχείο. Syndicate επίσης πολύ καλή καπνική σειρά. Έχουμε το καπνικό που είναι με το σουσάμι, ένα άλλο καπνικό που είναι με σαμπάνια κεράσι, ένα καπνικό που είναι με το popcorn που είναι μια συνταγή που είχαμε πετύχει στη Γαλλία από τη Le Petit Van Botter και μας άρεσε πάρα πολύ και είπαμε απλά φτιάξε ό,τι καλύτερο μπορείς με βάση αυτή τη στιγμή. Θέλω αυτό. Ναι. Ήταν δεν άρρωστο. Μπορεί να λείπει από την κάμα. Όχι. Μα όταν ακούς ένα κωδικό και ακούς μέσα καφέ, ακούς popcorn, ακούς καρβιτισμένα, δεν ξέρω, πες τώρα εδώ τι γίνεται. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι πες. Όχι, εγώ το δοκίμασα, είναι απίστευτο πραγματικά. Φοβερό. Ναι. Πολύ περήφανη για τον Νικόλα από την Κύπρο. Πραγματικά είναι η έκπληξη νομίζω σε αυτό το κομμάτι. Είναι για μένα καλός. Όχι έκπληξη, γιατί εγώ ξέρω πόσο τρελός δρίδης χημικός είναι. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Η αγάπη του για το άτμισμα ταυτόχρονα με την επαγγελματική του γνώση ως χημικός πιστεύω ότι είναι ένα καταπληκτικό πάντρεμα. Δοκιμάσαμε από εκεί μια φανταστική μιλόπιτα, μια φανταστική φάντα. Η σειρά με τις τάρτες, συγγνώμη, ναι, δεν είναι καινούριο, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να λείπει από κανένα μαγαζί.
τάρτα φράουλα, τάρτα λεμόνι, τάρτα με την μπανάνα και την καραμέλα, φοβερή σειρά. Εγώ το έβαλα μια πρόκληση του Νικόλα, του λέω θέλω να δω καπνικά, όχι ένα που λέω, όχι δύο, θέλω να δω, του λέω ολόκληρη σειρά από καπνικά. Το παλεύουμε αυτό στο δύο. Πολύ καλή self-juice και τα φρούτα. Εκεί πέρα πας να φέρεις τον κόσμο του disposable και να του δώσεις την εμπειρία αυτή σε κανονική συσκευή ποντάκι. Άρα τι έχουμε εκεί πέρα, έντονη γεύση, έντονες γλυκύτητες, αλλά η διαφορετικότητα είναι ότι έχουμε άλλες τεχνολογίες γλυκαντικά, ώστε να μην καίγεται η αντίσταση. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει το συγκεκριμένο προϊόν. Περιμένουμε και στη σειρά dessert να έρθει. Και τι να πεις για τη Yeti. Yeti ή Yetis. Yeti, ναι, πραγματικά νομίζω ότι ήθελα να ταράξει τα πάντα αυτό που κάνει. Εγώ τα δοκίμασα και εξασιάστηκα, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Θεωρώ ότι είναι κορυφαία απόδοση του κάθε φρούτου που παρουσιάζει, κορυφαίο marketing. Και η σειρά έχω ολικά όπου θα έρθει, που το έχω παλέψει πολύ στην ελληνική αγορά να βρω ένα καλό milkshake. Και συνήθως πάντα καταλήγουμε, μέχρι τώρα καταλήγαμε σε αποτυχία, γιατί η γαλατίλα δεν δούλευε. Το δοκιμάσαμε με το Wilky, δεν δούλεψε. Πιο παλιά με κάτι άλλο milkshake δεν καταφέραμε να φέρουμε επιτυχία. Θέλω να πιστεύω τώρα με τα χόλιτά θα το κάνουμε, γιατί δεν έχουμε την γαλατίλα. Είναι πιο βουτυρώδη, είναι πιο διαφορετικά. Οπότε πιστεύω ότι γενικότερα παρουσιάσαμε διαφορετικά πράγματα. Πέραμε και ολόκληρη την Vaporesso να δει ο κόσμος όλα τα προϊόντα, γιατί σιγά σιγά θέλουμε να την ενισχύσουμε σαν εταιρεία. Από τη Μάτζους είδαμε μια καινούργια σειρά, μια φανταστική φράουλα στα Colors. Για τη Μάτζους πρέπει να πούμε ότι στο 60 μέλο, στα 8 ευρώ λιανική, αυτό που σου δίνει, δεν το βρίσκεις εύκολα. Η ποιότητα είναι και πάρα πολύ καλή και οι γεύσεις του απίστευτες. Ναι, ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Vampire Waves. Vampire Waves. Thank you so much for reminding me. Όχι, γιατί τη θυμάμαι, γιατί ενθουσιάστηκα με αυτά που δοκίμασα και με αυτά που έρχονται στη συγκεκριμένη εταιρεία. Τη σειρά dessert την οποία έρχομαι. Η Vampire Waves είναι μια εταιρεία που εγώ την αγαπάω πάρα πολύ, γιατί είναι ένα μεγαθύριο. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι της. Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που δένομαι άμα βρω καλή συμπεριφορά με τον κατασκευαστή. Και αν πιστεύω ότι υπάρχουν οι λόγοι, κάνω ό,τι μπορώ να το κάνω established στην ελληνική αγορά. Η Vampire Waves έχει ένα λίγο πιο δύσκολο προφίλ, είναι λίγο πιο αγγλικό το προφίλ της. Οπότε έχουμε σίγουρα το Pigman και το Heisenberg που είναι οι δύο τόποι της κωδικοί. Πέραμε τώρα όλους τους κωδικούς του Heisenberg σε παραλλαγές, με το Cola και το Oras και όλα αυτά. Και ταυτόχρονα με τη δική μας καθοδήγηση η Vampire Waves για πρώτη φορά φτιάχνει τη Zert σειρά. Όπου εκεί πέρα έχουμε 5 κωδικούς που θα βγουν στην ελληνική αγορά από Νοέμβριο, που πιστεύω ότι ακουμπάνε το ελληνικό προφίλ. Που το χρειάζομαι αυτό για να μπορέσω να κάνω establish τη Vampire Waves στην Ελλάδα, γιατί είναι μια εταιρεία που έχει να δώσει πολλά στην ελληνική αγορά. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχεις καταφέρει και έχεις συγκεντρώσει αυτό που χρειάζεται όλη η αγορά. Δεν σου λείπει τίποτα. Μπορείς να καλύψεις το οτιδήποτε. Επόμενο. Μου λείπουνε πολύ καλές Αμερικανιές. Αυτό που θα δείτε σίγουρα σαν επόμενο, θα δείτε και άλλα πράγματα από τη Smoky. Επόμενη στόχευση είναι σειρά pancakes, σειρά εκτός από τα pancakes με κρέπες. Θέλω αυτό το πράγμα που νιώθεις όταν πας σε ένα αμερικάνικο diner και τρως μπουκιά και χίλιες θερμίδες, να το φέρω ατμιστικά χωρίς θερμίδες στην Ελλάδα. Έτσι, να το δούμε αυτό, μακάρι, γιατί με τις θερμίδες έχουμε ένα θέμα λίγο. Ναι, όχι, να πάρουμε μόνο τη γεύση. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτή είναι η Vape Expo 2023, το Σύνο Νεκτάριος. Παιδιά, επίσης να πω συγχαρητήρια σε όλα τα περίπτερα. Έγινε μια καλύτερη έκθεση σε σχέση με τα άλλα χρόνια και πιστεύω αυτό θα είναι ένα έναυσμα για το 24 για μια ακόμα καλύτερη. Ευχαριστώ πολύ όλους. Και εσένα, άδερφα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, βρισκόμαστε ακριβώς έξω από το περίπτερο της Master Vape. Με τώρα τον Νίκο το Ράμψη. Νίκ Ράμψης. Εδώ εγώ. Τι θες να πω. Δεν ξέρω κάτι, έτσι είσαι ντύπα, έτσι κι αλλιώς. Στον άλλον έκανε συνέντευξη και το ρώτησε. Εμένα δεν θα με ρωτήσει κάτι. Μα αυτό ήρθε να κάνω εδώ και αμέσως με κομπλάρεις, με γιώνεις. Ναι. Master Vape Labs, αυτό έχω να πω μόνο. Ναι. Βασικά θέλω να κάνω σε σένα ερώτηση. Πώς σου φάνηκε η χθεσινή ημέρα. Σαν πρώτη επαφή. Όχι, δεν είναι γιατί γράφουμε δικά μας. Μόνο εμείς τα βλέπουμε, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ειλικρινά, σαν πρώτη μου επίσκεψη στην έκθεση, περίμενα πολύ περισσότερο κόσμο. Ωραία. Η χτεσινή ημέρα ήταν άδεια. Ελάχιστα, δηλαδή, βρίσκεται ο κόσμος που είναι στα live μας,
Ήταν απλά εδώ πέρα η γνωστή και μη εξαιρετή με μερικούς άλλους και ήρταν απλά εδώ γύρω-γύρω. Περίμενα περισσότερο κόσμο και βασικά περίμενα ότι θα δω νεοεισερχόμενο κόσμο που έχει πιέσει τον τελευταίο χρόνο. Δυσκολάκι έω καθόλου. Ποτέ. Ναι. Εσύ πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτό? Εγώ πιστεύω το πρόβλημα είναι ότι έχουμε 4 χολ που σημαίνει, θα στο πω μαθηματικά, και 200 άτομα να σκάσουν δεν θα συγκεντρωθούν ποτέ στο ίδιο σημείο. Ναι. Άρα θα είναι 50-50-50-50, άμα είναι 100 θα είναι 60-20-20, οπότε δεν θα φανεί ποτέ ότι έχει κόσμο. Κατάλαβα. Ενώ αν ήταν ένα χολ και χθες είχαμε, ξέρω εγώ, 300-400 άτομα, θα γινόταν της πουτάνας. Θα γινόταν πανικός. Ναι. Άρα είναι θέμα δηλαδή της διοργάνωσης, το πώς το έστησε. Κακή επιλογή χώρου. Κακή επιλογή χώρου. Ναι. Ή μάλλον κακή επιλογή τόσων πολλών ξεχωριστών χώρων. Αν ήταν δύο χώρους θα ήταν καλύτερα. Ωραία. Τι περιμένουμε να δούμε από σένα στο μέλλον? Τα καλύτερα όπως πάντα. Λίγο πιο συγκεκριμένα. Pay my noobies here, bitches. Έκτη σεζόν, σας γαμάω αυτό. Νουμπ, θα δούμε άλλα. Τι νουμπ? Νουμπ, μικρά. Δύο ή τρία καινούργια νουμπ έρχονται σύντομα, όπως και Unsalted έρχονται σύντομα, αλλά νουμπ μόνο. Νουμπ is here. Νουμπ is here. Νουμπ, με μπέρδεψα. Νουμπ is here. Ναι, Chief Babes goes here. And νουμπ is here, bitches. Bitches, έτσι. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της Manchester, όπως είπαμε, και να δούμε λίγο τι βρίσκεται μέσα. Είναι εδώ, θα βρούμε όλα τα νέα υγράκια, όλη τη νέα σειρά την οποία βρίσκεται εδώ πέρα. Βλέπουμε αρκετά disposable και γενικά καινούργια πράγματα τα οποία θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Θα βγουν αρκετά πράγματα. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο εσωτερικό, το οποίο είναι αυτό εδώ, και βγαίνουμε από την άλλη μεριά, γιατί είναι και από τις δύο πλευρές στο διάδρομο, και εδώ θα δούμε επίσης άλλο ένα booth. Κύριος Δημήτρης Αγραφιώτης. Ετήθεια, είμαι ελπίδος. Δηλαδή, εμείς τα δικά μας τα περίπτωρα, Καρδίτσα, Λαμία, Καρπενήσι, είναι very famous. Και τώρα στη Master. Και τώρα στη Master, ναι. Αυτό είναι μεταγραφή πολύ, πολύ δυνατή. Κύριε Δημήτρη, τι είδαμε φέτος στην έκθεση? Χθες ήταν λίγο τραγικά τα πράγματα. Δεν είχε πολύ κόσμο. Σήμερα φαίνεται ότι θα έχει λίγο περισσότερη κίνηση. Φυσικά τα μαγαζιά είναι κλειστά. Αλλά το πρόβλημα πάντα της εκθέσεως είναι ότι ερχόμαστε όλοι εμείς που ξέρουμε για το άθροισμα. Είμαστε ο ίδιος κύκλος και δεν έρχονται καινούργια άτομα. Πρέπει κάποια στιγμή και οι οργανωτές και ο κλάδος γενικώς να καταλάβει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει και να εξελιχθεί το άθροισμα αν δεν φέρουμε καπνιστές, αν δεν φέρουμε χρήστες IQOS, αν δεν φέρουμε άτομα που χρησιμοποιούν μία χρήση, τα οποία δεν ξέρουν τίποτα για την αθροιστική κοινότητα. Μέσα σε αυτές τις εκθέσεις να δουν και κάτι καινούριο και να ανακαλύψουν το άθροισμα όπως το ξέρουμε εμείς. Οπότε η συμβουλή μου θα είναι για όλους και για τον κλάδο αλλά και για τους διοργανωτές να βγουν έξω να κάνουμε λίγο διαφήμιση, να τραβήξουμε ξένο κόσμο σε αυτές τις εκθέσεις για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε σε κάτι το πιο δυναμικό. Άρα θα πρέπει να εφεύρουμε καινούριους τρόπους για να μπει καινούριος κόσμος στο άθροισμα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα οι 100-200 αυτοί που μπαίνουν στα live σου για να πάρουν δωρεάν πράγματα, αυτοί θα έρθουν 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν χρειάζεται. Είναι ήδη εδώ από τα χθες. Είναι εδώ από χθες, έχουν βγάλει σκηνές απ' έξω και περιμένουν να πέσει η βροχή με τα μπουκάλια. Αλλά με σοβαρότητα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Γιατί οι εταιρείες που έρχονται εδώ πέρα και χαλάνε λεφτά, σαν τη Monster και οι άλλες εταιρείες έχουν έρθει και από το εξωτερικό αυτή τη φορά στην έκθεση. Όχι πολλές, αλλά και αυτοί που έχουν έρθει και έχουν χαλάσει λεφτά δεν θα ξανάρθουν. Οπότε, αν δεν μπορεί να στηρίξει η επιχείρηση, δεν μπορεί να στηρίξει την έκθεση, δεν υπάρχει και έκθεση. Οπότε, ας το προσέξουμε τώρα και ελπίζω του χρόνου να είναι καλύτερα. Η Monster, πες μας τα νέα για τη Monster, τι ακριβώς μας φέρνει εδώ. Το Monster αποφάσισε με πολύ περηφάνεια να κάνει την ευρωπαϊκή της έδρα στην Ελλάδα.
Ο σκοπός της εταιρείας της Monster Group EU είναι να διανέμει σε 17 χώρες στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 24. Αυτή τη στιγμή διανέμουμε σε 6 χώρες. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία και Ελλάδα. Και επί το πλήστο, επειδή διανέμουμε σε όλη την Ευρώπη, φυσικά θα διανέμουμε και στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε με 11 υγρά, 8 που κάναμε release πριν από 1η Οκτωβρίου και άλλα 3 τα οποία θα κάνουν release τη Δευτέρα, 3 φρουτένια. Και σιγά σιγά να κάνουμε ένα branding και εδώ πέρα στην Ελλάδα για τα υγρά τα οποία ήταν στην αγορά παλιά. Αυτοί που είναι παλιά, ξέρεις, θα θυμούνται τα strawberry jam και τα λοιπά από το 16 και το 17. Με ένα καινούριο look και μια καινούργια γκάμα συνολικά 38 υγρών, μια χρήση και δεκάμελα αλάτων τα οποία ταιριάζουν cross. Δηλαδή, όλες οι γεύσεις από τα δεκάμελα στα disposable και στα μεγάλα τα μπουκάλια είναι ίδιες. Οπότε δίνουμε την ευκαιρία σε κάποιον να δοκιμάσει τα υγρά και μετά να συνεχίσει σε κάτι μεγάλο. Και ελπίζουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις, τις γευστικές απαιτήσεις των ατμιστών. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά από το περίπτερο της 11 Liquids. Πάμε εδώ. Πάμε. Έλα. Έλα κοντά. Πάμε εδώ να δούμε νέα πράγματα. Καλημέρα σας. Ήρθε η ώρα σας. Σας διακόπτουμε από κάτι? Όχι. Δεν πειράζει. Καλημέρα σας. Λοιπόν, και εδώ έχουμε τον owner από την 11 Liquids. Κύριε Δημήτρη. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Λοιπόν, τι θα δούμε φέτος? Φέτος συνεχίζουμε τη σειρά με τα παγωμένα, αλλά με καπνικά. Έχουμε βγάλει 3 καινούργια. Είναι τα Battle Pots. Είναι 3 νέες γεύσεις. Ίδιο σενάριο. Παίζουν σε ποντάκια, παίζουν σε επισκευάσιμους. Πιο καλά, πιο δυνατά. Και πιο πολλά βατ, δηλαδή και πιο χαμηλά βατ. Μπορούμε να παίξουμε σε όλα τα βατ και σε φυσικά σε MTL που εκεί θα σας βγάλει πλήρως το προφίλ. Εγώ να πω ότι τα δοκίμασα ήδη από χθες. Ισχύουν αυτά που λέει, τα επιβεβαιώνω. Ειδικά το ένα ήταν φοβερό και σε χαμηλά βατ αλλά και σε αέρα. Λοιπόν, άρα τι είδες φέτος στην έκθεση? Τι είδες φέτος στην έκθεση? Κοίτα, φέτος η έκθεση ήταν πολύ καλύτερη από τις άλλες χρονιές. Έχει μεγάλη συμμετοχή και από ξένους και από Έλληνες. Και πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερα. Αυτό ευελπιστούμε όλοι. Ναι. Και να φέρουμε καινούριο κόσμο στο άθλημα. Ναι, αυτό είναι το κυριότερο. Να φύγουμε από το τσιγάρο και να πάμε στο άθλημα. Δυνατά και ωραία. Ωραία. Λοιπόν, 11 λίγο είναι αυτή. Θα δούμε τα καινούρια υγρά σύντομα στους οθόνες σας. Απλά ελάτε να τα δείτε και εσείς από κοντά. Το μάσο στο περίπτωρο του Saroma King είναι μια εταιρεία με disposable. Πάμε λίγο από εδώ να δούμε. Έλα. Πάμε να δούμε. Βλέπουμε απίστευτα πράγματα. Saroma King, disposable. Βλέπουμε από εδώ, γύρισε λίγο την κάμερα από εκεί. Εδώ βλέπουμε εκπληκτικά πράγματα και το καλύτερο είναι αυτό. This is the pipe. It's very good. It's very good. Λοιπόν, Bucati. Και εδώ βλέπουμε όλα τα disposable τα οποία έχουν. Βλέπουμε απίστευτα πράγματα. Βλέπουμε τις πατέντες τις οποίες έχουν βγάλει που το βάζεις στο κινητό και ατμίζεις. Είναι... Όλα τα disposable που έχουμε εδώ, αυτά εδώ δεν ξέρω τι είναι. And what's this? What? Nicotine pouches. These are nicotine pouches. You put it here in the mouth and it's released the nicotine. You have 5 types of nicotine pouches. From the light to extra strong. But extra strong is for the customers who is using them. Okay. Too strong for the beginning. But okay. We have 4 types, 4 levels. So if somebody can change smoking, normal cigarettes, okay, electronic cigarettes. Only go nicotine with like this. Yes, exactly. Wow. Yeah. This is perfect. And this is the new product new for the mobile, eh? Yes, actually. The thing is that this product doesn't have a battery, so it's safe. If some government says you cannot use single-use electronic cigarettes, we are ready. You connect it to the device which has a C-type charger, and you can smoke it. It's not for my iPhone. They don't have lighting. iPhone 15, with iPhone 15 it works. Yes, perfect. And you have all these products. Bugatti? Yes. Models of Bugatti for Greek market. We're gonna bring another one, a spaceship, so everyone can have Bugatti. Yeah. Perfect. I have tried your company. Yeah. It's the best. Yeah. I need to mention this product because we put the new technology, ceramic coil. So from 2 milliliters liquid, we are ready to have 1,000 packs. 1,000
No, the last time I have tried this series with Classic. Super 100. Yes, yes, 1,000, yes. Perfect. We are ready for the future. Okay. Και βρισκόμαστε στην Aroma King για να δείξουμε το μηχάνημα το οποίο θα αλλάξει τα πάντα. Ένας αυτόματος πολιτής της Possible. Έχει μέσα how many flavors they have inside? Yeah. How many products they have inside? 18. 80, 18 ή 80, κάτι από τα δύο είναι. Προϊόντα εδώ. Κάνεις την συναλλαγή σου με κάρτα από εδώ. Επιλέγεις το νούμερο το οποίο θέλεις και πήρες το Disposable. Το disposable, το προϊόν σου τέλος πάντων, το έχεις πάρει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ πρακτικό και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα ακολουθήσουμε και εμείς αυτό. Okay, so guys,
This is our first machine in Greece. There will be more of them in here in Athens for sure. I can show you how it works. Yes, yeah. Sure. Show me. So at first, push the start on the terminal. Push the start. Push the start. Yeah, we're looking for the product. We're gonna put 64. This is your product. Yeah. You make the payment. Make a payment. It's approved. Yeah. And that's it. You take your product. It's all ready to vape. Yep. It's very good. So guys, looking for our machine in Greece and buy our products since we are the best. Yes. Sure. Thank you. It's amazing all this. They have all the products inside. They have τα μπουκάτι, έχουμε τις συσκευές τις οποίες είναι για το κινητό, για να φορτίζουν για το κινητό. Έχουμε τα King, τα Aroma King, τα κλασικά. Έχουμε όλες τις γεύσεις από μπουκάτι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Okay, λοιπόν, σκανάροντας αυτό εδώ το QR code μας οδηγεί στην εταιρεία για να πάρουμε ό,τι πληροφορίες θέλουμε και βλέπουμε όλα τα προϊόντα. You want to say something, girls? Yeah, sure. You know, it's something different. Just you will find us in Greece and buy our product, because we are the best. Sure. Yeah, the best. Yeah. The king is here. Yeah. With G-Vapes. G-Vapes is here. I am the G-Vapes. Okay, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στη συνέχεια. Αξιόν, τραβάμε. Λοιπόν, είμαστε στην Aroma King. Καθόμαστε, έχουν αυτόν εδώ τον υπέροχο καναπέ. Θα βγάλω εγώ τη φωτογραφική μου εδώ, γιατί έχω τραβήξει απίστευτες φωτογραφίες για εσάς. Και μας έχουν δώσει αυτό εδώ. Είναι το Cosmic, Cosmic Max λέγεται. Είναι με 20 mg νικοτίνη, 999 puffs και η γεύση του είναι coconut banana. Το εδώ. Και πάμε, θα ανοίξουμε. Έλα λίγο πιο κοντά, φέρνουμε σε παρακαλώ πολύ την κάμερα να βλέπει εδώ ο κόσμος. Έχουν τρομερό packaging σε αυτή την εταιρεία και δεν μιλάω για το κλασικό αυτό εδώ. Όπως το βλέπετε εδώ είναι, κοιτάξτε. I open it, eh? Okay. And... Φοβερό. Φοβερό. Έχει μία τάπα από κάτω, είναι για τον αέρα και για το επιστόμιο. Έχει μέσα 2 ml υγρού και πάμε να δούμε τη γεύση. Wow! Ελαφρά παγωμένο, είναι ίσως από τα πρώτα disposable τα οποία δεν χτυπάει τόσο πολύ η καρύδα. Η μπανάνα είναι πιο πάνω, είναι πάρα πολύ ωραία μπανάνα και έχει και μία απίστευτη δροσιά. Μπορείς να πάρεις την κάμερα, μπορείς να φύγεις, εγώ θα κάτσω εδώ, Aroma King, και θα κάτσω εδώ πέρα, θα μου δώσουν και 5 και θα αράξω εδώ πέρα εγώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα πάρω και τα κλασικά τα υπόλοιπα και θα τραβάω εδώ. Είναι απίστευτο. Όχι, αυτό κατάσχεται, δεν το παίρνει κανένας άλλος. Και αν το θέλουν πίσω δεν τους το δίνω. Λοιπόν, G-Vapes here, Aroma King, έρχονται πολλά νέα πράγματα, πολλές νέες γεύσεις, μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν. G-Vapes is here. Έχουμε κάτι μοναδικό. Αυτό δεν ξέρετε καν, δεν έχετε ιδέα καν τι είναι. Θα το δούμε σύντομα στο κανάλι. Είναι κάτι πρωτοποριακό. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Είναι η άρτερη πίσω από όλο αυτό και είναι ο φίλος μας ο Τζεμ, ο οποίος... Say hi, Τζεμ. Hi, everybody. You don't understand what I say now, but... No, no problem. No problem. Okay. Είναι κάτι που θα δούμε. Έχει να κάνει... ουσιαστικά με μια καινούργια συσκευή η οποία ασχολείται με προϊόντα τα οποία μπορούμε να ενσωματώσουμε στη ζωή μας και να χρησιμοποιήσουμε όπως είναι το CBD για ιατρικούς λόγους, για τέτοια πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε πάρα πολύ πιο εύκολα συνδυάζοντας και ένα υγρό. Είναι πάρα πολύ καλό. Σύντομα στο κανάλι. Κώστας Vape Like Geek. Καλημέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε, κύριε Κώστα? Λοιπόν, άσε να δείξουμε.
Μάλιστα. Αυτό που έκανα εγώ, ευχαριστώ σου τώρα και νιώθω λίγο παράξενο βέβαια, αλλά εντάξει. Εντάξει, πάντα πρέπει να βρίσκεσαι στο other side. Μετά από τόσο καιρό που είχα να έρθει στην έκθεση, α πούμε, έρθει στην εκτέση μου λίγο γιατί δεν είδα και τόσο πολύ κόσμο, αλλά σήμερα όμως έχει πόλη. Έχει πράγμα και μάλιστα αυτό που διαπίστωσα είναι ότι ο κόσμος σήμερα είναι πολύ ευδιάθετος, οπότε αυτό μου αρέσει γιατί ξέρεις πολύ. Άρα φτιάχνει και τη δική σου διάθεση μαζί. Πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι και ο σκοπός δηλαδή άλλωστε. Για να βλέπεις και κόσμο και το βασικότερο αυτό που θέλω να πω είναι ότι μια τέτοια συνάντηση, ξέχωρα από τα B2B ας πούμε που θα κάνει ο κόσμος σαν εκθέτης, αλλά για εμάς τους αθλητές αυτό που έχει σημασία είναι να συναστρέψει με τον κόσμο όπως εμένα. Έτσι αθλητή με ένα αθλητή. Ακριβώς. Και αν στην περίπτωση τη δική μου που μένω τόσο μακριά, αυτή η ευκαιρία της είναι ζωής. Ας πούμε να μπορέσω να μιλήσω με σένα, να μιλήσω με τον οποιοδήποτε. Περιμένουμε ένα χρόνο γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι, όπως και εγώ, βρίσκομαι στην άλλη μεριά. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα αυτό. Και μάλιστα πολλές φορές δεν θέλω να τα πω αυτά γιατί είναι πάρα πολλοί αθλητές όπως είναι η δική μου, όπως είμαι εγώ δηλαδή. Δεν μπορούν να έρθουν. Είναι δύσκολο να έρθουν. Κατά τα ψέματα είναι και κοστοβόρο όλο αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο τέτοιο είναι ένα trigger. Όταν πάω να πω εγώ, α, παιδιά είναι σούπερ εδώ πέρα, γιατί τριγκάρω τον άλλο που δεν μπορεί να έρθει. Και πολλές φορές δεν το λέω. Το καταλαγιάζεις αυτό, το καταπιέζεις. Προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβω, δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Όλα καλά, δηλαδή δεν είναι κάτι. Καλά, ήταν δεν είναι κάτι το super wow. Αλλά δεν μπορώ, ρε γαμώ, όταν το βλέπεις. Είναι. Βλέπεις όλο αυτό και εκστασιάζεσαι πραγματικά. Από το μια συνάντηση, συνάντηση σε ένα καφέ, που πας ας πούμε με κάποιους φίλους, δεν είναι το ίδιο. Εδώ βλέπεις καινούσια πιστές, άτομα που δεν έχεις δει ποτέ στην ζωή σου και έφυγες και λέει εσύ τι έγινε, πω τι ωραίο μοντάκι, τι ωραίο πόσο είναι η προσωπική επαφή που κάνει τη διαφορά. Είναι φοβερό, γιατί αυτή η εμπειρία, αν σε περίπτωση κάποιος θέλει να την εκπαιδευτεί μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω και να πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί να ανεβαίνει. Δηλαδή να μην μας παλτώνει, να ανεβαίνει λίγα παραπάνω και να αναπτύσσουμε. Ναι. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος. Να σε καλά, Κώστα μου. Και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και τις υπόλοιπες μορφές του ατμιζού. Εδώ, κύριοι, μαθαίνετε πώς γίνονται τα βίντεο. Πού είναι ο ερασιτέχνης. Ο ένας από τους πολλούς, τέλος πάντων. Εντάξει. Συμβαίνει ψυχία, το έχεις καταλάβει, έτσι. Τι να πω. Το νιώθεις, ε. Είναι το vibe. Για πες μου, πώς αισθάνεσαι που ήταν να βγεις live, αλλά τελικά δεν βγήκες και έμεινες μέσα Σάββατο βράδυ. Ερασιτέχνης ένιωσα. Περιμένος ερασιτέχνης. Πάντα. Αγαπάμε τον ερασιτεχνισμό, τα επαγγελματικά τα αφήνουμε για εσάς. Εννοείται ρε φίλε, είμαστε επαγγελματίες ερασιτέχνες. Πες καλά τώρα, σαν και εσένα θα είμαστε. Ένα live πήγα να βγω. Ένα live να σε προμοτάρω λίγο, να σε ανεβάσω λίγο πάνω. Να δει. Μου χρωστάς από τα πέρσι μία εκπομπή. Προσπάθησες να την κάνεις, θα σου δώσω άλλη μία ευκαιρία. Για να καταλάβεις πόσο γρουσούζης είσαι που δεν βγήκαμε στον αέρα. Εσύ είσαι ερασιτέχνης. Εγώ είμαι ερασιτέχνης, εσύ είσαι γρουσούζης. Γιατί στους υπόλοιπους δεν βγαίνω. Μαλάκα. Λοιπόν, Billy the King, εννοείται ότι όλα αυτά είναι στο πλαίσιο... Καμίσει το όνομα Billy the Greek. Billy the Greek, έλα, σε King σε είπα, μαλάκα, εντάξει. Έχουμε την αρώμα από πίσω, γι' αυτό μου βγαίνει το King αυθόρμητα. Έτσι. Να σου πω, μέχρι και στην έκθεση, όχι sponsors, όχι sponsors. Όχι, παντού sponsors, φίλε, δεν πάω πουθενά χωρίς χορηγούς εγώ, δεν γίνεται. Τους κουβαλάω από πίσω, το σέρνονται. Λοιπόν, πες μας λίγο στα 5 δευτερόλεπτα. Πώς είδες την έκθεση φέτος. Απλά δεν θα πάρει τα πάντα, άλλο δεν θα πάρει τα πάντα. Έλα, μην γαμιέσαι, σοβαρά τώρα. Έλα, σοβαρά τώρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Λείπει κόσμος. Θα έπρεπε να είναι όλοι οι ατμιστές εδώ. Γιατί θα έπρεπε. Θα έπρεπε, γιατί μετά θα παραπονιούνται. Δεν θα παραπονιούνται, ξέρεις τι έχει γίνει βασικά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη έκθεση. Για τα περίπτερα τα οποία έχουμε θα πρέπει να ήταν σε 2 χώρες και σε 3. Οπότε ο κόσμος απλώνεται παντού, πιστεύω. Κοίτα να δεις. Μπορεί να φταίει και αυτό. Σίγουρα όμως ο κόσμος μπορούσε να το πάρει πιο ζεστά, μπορούσε να είναι εδώ. Όμως περνάμε ωραία, είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ. Εσάς περιμέναμε, δεν μας ήρθατε, σας περιμένουμε. Όσοι προλάβετε, βασικά το βίντεο θα το δείτε μετά από κάτι μέρες, μήνες, χρόνια. Ελάτε εσείς, του χρόνου θα είμαστε εδώ. Όχι, θα το δούνε σύντομα. Λοιπόν, Βασίλη, χάρηκα πολύ που τα πάμε από κοντά. Εγώ.
και θα με βγάλει σε εκπομπή, ε. Θα με βγάλει σε εκπομπή. G-Vapes goes here! Λοιπόν, βρισκόμαστε στο περίπτερο της Steam City. Steam City, ναι. Steam City. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά. Θα μας πείτε λίγο τι θα δούμε από εσάς στο μέλλον. Τα πάντα. Ό,τι λίγο, λίγο πιο συγκεκριμένα. Τα πάντα όλα. Αυτό που βλέπετε ούτως ή άλλως τώρα τρία χρόνια είναι τρομερή ποιότητα σε χαμηλότερη τιμή από τον ανταγωνισμό. Έτσι απορρευτούμε και όταν βγάλουμε ένα προϊόν το οποίο θα φαίνεται ακριβό, πιστέψτε με, θα είναι πολύ ακριβό. Άρα θα είναι πολύ ακριβό λόγω της ποιότητας της οποίας θα έχει. Έτσι. Ωραία, χαρήκαμε πάρα πολύ. Έχουμε δοκιμάσει όλα σας τα προϊόντα έτσι κι αλλιώς και στο παρελθόν. Τρώγονται. Και πάμε να δούμε λίγο την Gold Bar. Gold Bar, παιδιά, χρυσάφι. Gold, όπως το βλέπετε, κοιτάξτε περίπτερο. Κοιτάξτε το περίπτερό τους. Είναι απίστευτο Gold από χρυσάφι. Το συζητάμε, είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία, είναι πάρα πολύ ωραία εταιρεία. Θα δοκιμάσουμε σύντομα και προϊόντα τους. Πάμε να το δούμε λίγο από κοντά. Όλα τους τα προϊόντα της Possible, τα πάντα εδώ. Είναι απίστευτο, έχει και εδώ. Παιδιά, είναι απίστευτο συνέστημα, δηλαδή όσοι δεν έχετε έρθει, χάνετε. Μπαίνεις από εδώ. Έχουν κάνει τρομερό marketing όλες αυτές οι εταιρείες. Και είμαστε εδώ, είδαμε και αυτό το χώρο, δεν ξέρω ποιο είναι το hall 1, δεν ξέρω ποιο είναι το hall 2. Εδώ πέρα βλέπουμε σήμερα το stage το οποίο έχουν ανοίξει, μακάρι να το προλάβω μετά. Να δούμε που θα γίνουν οι βραβευμένοι YouTuber και βραβευμένα υγρά. Όλα από εδώ θα έρθουν. Και πάμε να δούμε πίσω τη Lamborghini. Θα την κληρώσουν, λέει, στο τέλος του βίντεο, λέει, δεν ξέρω. Εδώ, απίστευτο, παιδιά, έπρεπε να είσαστε εδώ. Όσοι καταφέραμε και ήρθαμε, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Βλέπουμε τα πάντα εδώ. Τι να πω, είναι απίστευτο το συνέστημα. Ο Σατμούλης, αυτοπροσώπος εδώ, πείτε μου τι κάνετε, τι έχουμε να δούμε από εσάς. Από εμάς, καλησπέρα καταρχάς σε όλους, παιδιά. Τι έχετε να δείτε. Έχουμε βγάλει τα Brutal, 10 γεύσεις απίστευτες, premium γεύσεις, παγωμένα, γλυκά, καπνικά, τα πάντα. Καλύπτουμε τα πάντα. Καλύπτουμε τα πάντα. Και τι άλλο. Και το ρεγαλείο μας από εδώ. Το οποίο έμαθα ότι θα το κληρώσουμε στο τέλος της έκθεσης, ε. Όχι, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Τα βλέπω εδώ πέρα, τα τραβάω από τα χθες. Τραβάω από τα χθες. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Το κερασάκι στην τούρτα. Όχι, είναι τρομερό. Είναι κομμάτι του marketing όλο αυτό. Φίλε, μόνο οι ξένοι να έχουν τέτοια σκηνικά να πρέπει να γίνει. Εμείς πάμε να γίνουμε καλύτερα από τους άλλους. Ακριβώς αυτό. Πολύ ωραία η έκθεση φέτος. Και όσοι προλαβαίνετε να έρθετε, έχει πολλά περίπτερα, εντυπωσιακά περίπτερα, παιδιά. Είναι πανέμορφος ο χώρος. Ελάτε να το χαρείτε, να δείτε κάτι το διαφορετικό. Όσοι προλαβαίνετε, ελάτε μέχρι τις 6. Έτσι, έχουμε ακόμα 4 ορίσες. Έτσι, προλαβαίνετε. Ωραία. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ζορπίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε στη συνέχεια. Και συνεχίζουμε, πάμε και στο τελευταίο hall που εδώ βρίσκεται στο τέλος του διαδρόμου και το workshop. Θα το δούμε στο τέλος όλο αυτό. Εδώ να δούμε, έχουμε τα Daddy's Vapors Distro, εταιρείας με disco είναι και αυτό εδώ, disposable. Και βλέπουμε γνωστές φάτσες εδώ. Έχω εγώ το μικρόφωνο, δεν ακούγεις, οπότε βρίσκε ελεύθερα. Δεν ακούω και εγώ τίποτα. Τι εννοείς, δεν ακούς τίποτα, εδώ μιλά. Είμαι κουφός. Καλά και εγώ, αλλά μην το κάνουμε θέμα. Πώς φαίνεται η έκθεση, κύριε Γουδέλη? Σαν πρώτη φορά που ήρθα, εκστασιάστηκα, περίμενα βέβαια λίγο περισσότερο κόσμο. Είναι, ελπίζουμε αργότερα το απόγευμα να έρθει. Κι εγώ αυτό ελπίζω. Θα έχω φύγει βέβαια μέχρι τότε, αλλά δεν πειράζει. Εσύ βέβαια ψυχοσκία. Να το δούμε. Καλά να περάσετε. Βρισκόμαστε στην αριστερή μεριά του διαδρόμου και πάμε. Hello. Και είδαμε εδώ απίστευτα πράγματα, παιδιά, κυρίως disposable. Θα δούμε εδώ τη Juice Jane, τα είδαμε και χθες τα παιδιά. Hello. We are here.
Λοιπόν, έχουν απίστευτα προϊόντα και εδώ πέρα, τα δοκιμάσαμε όλα χθες, είναι ένα προς ένα, δεν είναι... Λοιπόν, τα έχουμε δει όλα όμως μέχρι στιγμής, ένα πράγμα δεν έχουμε δει, ένα πράγμα, γι' αυτό βασικά ήρθα στην έκθεση, γι' αυτό ήρθα. Steam Wolf, Γιώργος Δελιμανόλης και η Μιχαέλα μας παρουσιάζουν τα καινούργια της υγρά by Vape Nova. Ο λόγος σε αυτούς. Δύο. Πάντα. Λοιπόν, τρία καινούργια, ολοκένουργια υγρά, φρέσκα, το Vecna. Είναι το ημικαπνικό μας, τρία είδη καπνικών, παγωτό βανίλια και καραμέλα. Η έκπληξη, το μυστήριο αυτό φρούτο, το περγαμόντο, το Νίξ. Και φυσικά, μία πολύ νόστιμη και παγωμένη φρούτο σαλάτα, το λούπους. Θα σας μιλήσουμε εκτενέστερα και στα live μας. Θα γίνουν giveaways την άλλη Κυριακή, ωραία giveaways, με υγρά πολλά από το booth, με vape mats, με μπλουζάκια. Έχουμε πολλά. Θα πούμε πολλά, θα πούμε για την έκθεση. Ελάτε να τα δοκιμάσετε όσο προλαβαίνετε ακόμα. Δύο ωρίτσες παραπέντε λεπτά μιλάνε. Και θα τα πούμε. Μέχρι τις 6 είναι ανοιχτά. G-Vapes is here, is there. Bitches. Σ' αγαπάμε πολύ. Και εδώ βλέπουμε όλο το φωτί σας, το σας. Administration. Όλο το admin group του G-Vape Channel. Δεν είναι ο Καραμπασίδης, δεν ξέρω πού είναι ο Καραμπασίδης. Αυτός όλο έρχεται να αγκαλιάσουμε. Κάτι θα σας δάρει, άλλη, παρήμαστε. Θα σας αγκαλιάσουμε και δύο. Δεν φτάνω ρε μαλάκες, εκεί. Μπίμπαλον, έχεις κάτι. Φορτίζα από πίσω. Εδώ, κάπου εδώ βρίσκεται και ο Σπύρος ο Τσιμούρης, θα τον πετύχω κάποια στιγμή και μόλις τον πέτυχα, Και εδώ έχουμε τους μεγάλους ηγέτες του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Και τρεις YouTubers στο ίδιο πλάνο. Αυτός διέφυγε. Δεν έχουνε πολύ. Τρεις YouTubers μα... Στο ίδιο πλάνο. Στο ίδιο πλάνο. Δεν έχουνε πολλοί YouTubers αυτή την τιμή. Δηλαδή, εγώ πληρώνομαι για να το κάνω αυτό. Αλλά εσείς είστε λατρεία. Εγώ για το τιμή. Είσαι λατρεία. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, και εδώ βρίσκεται ο χώρος του workshop. Το δείξαμε και νωρίτερα. Νομίζω αν δεν το δείξαμε δεν πειράζει. Είναι αυτός εδώ. Και εδώ βλέπουμε το χώρο του workshop. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Όλος ο κόσμος είναι εδώ μαζεμένος. Εδώ, έτσι, πάμε. YouTuber, influencer, απ' όλα, όλα τα διαθέτουμε. Τα κάνω όλα και συμφέρω. Εδώ. Δεν είναι το official, οπότε θέλω normal πράγματα. Βαγγέλη, τα λέμε, για χαρά. Κι εγώ.
Λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος. Κλείνω με εσένα. Είμαστε, κύριε Βουδέλη. Κύριος Πιθαγόρας, Aka Vape Nova, Liquid Lab. Λαφοκυνηγός πολυμήχανος. Έτσι, λαφοκυνηγός πολυμήχανος. Όλα αυτά είναι ένα άτομο. Ένα άτομο. Λοιπόν, τι θα δούμε από σένα. Είδαμε κάποια πράγματα εδώ στην έκθεση που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, να πούμε στον κόσμο, που το ξέρουμε και σωστά, να κάνουμε έτσι ένα ίντρο ότι είμαστε ανερχόμενη εταιρεία ακόμα. Έχουμε πολλά να δείξουμε. Όπως κάθε χρόνο δείχνουμε και κάτι παραπάνω. Φέτος είχαμε την τιμή να μας εμπιστευτούν 12 εταιρείες να τους φτιάξουμε υγρά, πέρα από τη δική μας μπράντα. Όπως και είχαμε την τιμή να κλείσουμε και άλλες 3 καλές συμφωνίες σε αυτή την έκθεση, τις οποίες θα τις δείτε στον προσεχή χρόνο. Είχαμε πολύ καλές κριτικές, δόξα τω Θεώ. Με καινούργια υγράκια κατεβήκαμε πέρα από τις συνεργασίες που κάναμε, κατεβήκαμε και με δικά μας υγράκια καινούργια, τη σειρά τη Vapor Witch. Η οποία θα μπει στα από Δευτέρα, θα την έχει η Vape Expert για καμιά 15 με 20 μέρες περίπου σε αποκλειστικότητα και μετά θα μπορούν να την προμηθευτούν και από εμάς. Λοιπόν, αυτά από τη Vape Nova Seeds, τις παλιές μας συνταγές, τις οποίες τις ανανεώσαμε και τρέχουν ακόμα. Συν άλλα 6 υγράκια τα οποία θα τα δείτε προς το Πάσχα. Άρα δηλαδή έχουμε ακόμα. Ακόμα τα δουλεύουμε, Σε κάποια εταιρεία ή δικά σας. Δικά μας. Α, δηλαδή πέραν από τις συνεργασίες τις οποίες έχεις που φτιάχνεις αποκλειστικά υγρά για κάποια εταιρεία. Τα white labels τα λεγόμενα. Ακριβώς. Θα δούμε από σένα προσωπικά από το δικό σου. Άλλα 6 υγράκια. Δεν έχει αποφασιστεί αν θα είναι μία σειρά των 6 ή 2 των 3. Αυτό θα το δούμε στην πορεία ανάλογα με τα προφίλ. Πώς θα καταλήξουν τα προφίλ, γιατί αλλάζουν καθημερινά τα προφίλ. Ακριβώς. Έχουμε φτάσει στο σημείο που εμείς επιθυμούμε και θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο. Οπότε αυτά μέχρι το Πάσχα. Μέχρι το Πάσχα. Εσύ είναι ότι έχουμε μετακομίσει και λίγες εγκαταστάσεις, το απαιτεί πλέον η δουλειά. Δεν χωράμε, που δεν γνώριζα. Δεν χωράμε στις παλιές πλέον, γινόμαστε πολύ τώρα. Έγινε να κλείσουμε λοιπόν. Εκείνο που θέλω να πω είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας εμπιστεύτηκε, στις εταιρείες που μας εμπιστεύτηκαν, σημαντικό. Και στα παιδιά που μας εμπιστεύονται συνέχεια καθημερινά στα μαγαζιά μας και καθημερινά ανεβαίνει η πελατεία μας. Μέσω των καταστημάτων ακούμε συνέχεια καινούργια πράγματα, καινούργια καταστήματα μπαίνουν στην οικογένειά μας και αυτό για μας είναι η ανταμοιβή. Ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ από τη σειρά μου θα σας ευχαριστήσω όλους για όλο αυτό που προσφέρατε. Σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ, γιατί ξεχνάμε, είναι το workshop. Το workshop είναι όλοι εσείς. Μπράβο, ξεχάσαμε, ναι, δεν είπαμε για το workshop. Στο workshop κάναμε μια συνεργασία 3 μεγάλες εταιρείες, λένε τις μεγάλες. Η Vape Nova, Vapecraft και VNV. Κάτι που στα χρονικά δεν έχει ξαναγίνει. Όχι, είναι πρωτοφανές. 3 εταιρείες, οι 2 υγρών, που είναι στο στίβο του ανταγωνισμού, αλλά παρόλα αυτά στο άπλισμα είμαστε ενωμένοι. Στον υγιής ανταγωνισμό. Είμαστε στον υγιή ανταγωνισμό, ακριβώς. Νομίζω ότι προσφέραμε πάρα πολύ θέαμα στον κόσμο και πολύ γνώση. Και ελπίζω κάθε χρόνο να την ανανεώνουμε αυτή τη γνώση. Να γίνεται ακόμα και καλύτερο. Έτσι. Και με πιο μεγάλη συμμετοχή. Να γινόμαστε εμείς καλύτεροι ώστε να μπορούμε και στον κόσμο να δίνουμε κάτι καλύτερο. Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε τους εκθέτες, να ευχαριστήσουμε την έκθεση, τους οργανωτές, τον κόσμο που ήρθε να μας δει. Εσάς. Εμάς. Είχατε 4 YouTuber μαζί. 4 YouTuber. Ποιος άλλος το είχε καταφέρει? Φιλοξενήσαμε 4 YouTuber. Ναι, φιλοξενήσατε 4. Με μεγάλη μας χαρά και θα θέλαμε να ήταν και 8. Ναι, αλλά ήρθαμε με χαρά. Με χαρά. Έτσι, σημαντικό. Σημαντικό πολύ. Μαζί το είπαμε το σημαντικό. Θα τσακωθούμε. Λοιπόν, σημαντικό, πολύ σημαντικό, γιατί είδα και σύμπνοια και από τη δική σας μεριά και αυτό είναι το ευχάριστο. Ακριβώς. Τώρα αυτοί που λείπανε. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Για του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ να τα λέμε πάλι. Εδώ θα είμαστε και του χρόνου. Έγινε, να είσαι καλά.